Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, τόσο για το NLP Greece, όσο και για εσάς που αποφοιτείτε. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή που είμαι εδώ παρέα μαζί σας. Και έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι φαντάζομαι μάλλον ότι η επιμονή και η πνευματική σας περιέργεια έχουν μεταμορφώσει πλέον, μετά από ένα χρόνο που ασχολείστε με το NLP, όχι μόνο τη ζωή σας, αλλά πιστεύω ότι έχουν συμβάλει και στην αξιοσημείωτη επιτυχία της κοινότητας του NLP, ιδιαίτερα του φόρουμ NLP Greece, κατά τη διάρκεια των 25 ετών της συνεχούς αφοσίωσής του, θα έλεγα, σε τι, στην αριστεία, που για μένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική λέξη. Σε αυτές τις 2,5 δεκαετίες, το NLP Greece βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, πιστεύω, προώθησης της συγκεκριμένης γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα ανάπτυξης των ανθρώπινων δεξιοτήτων. Και απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσης της εκπαιδευτικής αυτής ομάδας είναι το ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα, γιορτάζοντας όχι μόνο την ολοκλήρωση ενός ακόμα προγράμματος, ενός ακόμα κύκλου, αλλά πιστεύω το αποκορύφωμα μιας πλούσιας ιστορίας μάθησης και συνεργασίας, όπως πάρα πολύ όμορφα τα είπε και η ίδια η Αλεξάνδρα. Η συνεργασία μας με την Αλεξάνδρα στην εισαγωγή του NLP στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών μας στην Οδοντιατρική Σχολή υπήρξε ακρογωνιαίος, πιστεύω, λίθος στη σύνδεση του επαγγέλματός μας με μια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση των οδοντιατρικών υπηρεσιών των νέων συναδέλφων. Η εθελοντική προσφορά της, και το τονίζω, εθελοντική, γιατί χάνει χρόνο, χάνει ενέργεια για να έρθει να μας διδάξει στη σχολή. Η αφοσίωσή της και η τεχνογνωσία της, φυσικά, όχι μόνο έχουν ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία για τους φοιτητές μας, αλλά έχουν επίσης αποτελέσει παράδειγμα της ισχυρής συνέργειας που προκύπτει όταν η ακαδημαϊκή κοινότητα και η πρακτική εφαρμογή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων από ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι το NLP Greece, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Επεκτείναμε ωστόσο τη δημιουργική ανταλλαγή δράσεων με την Αλεξάνδρα, οργανώνοντας το πρώτο συνέδριο ανθεκτικότητας για επαγγελματίες υγείας, αρκετά πρωτοποριακό και μοναδικό, πιστεύω, για το χώρο μας, και ευελπιστούμε να το ξαναδιοργανώσουμε και φέτος, αν όλα πάνε καλά, ενσωματώντας φυσικά όλη αυτή τη γνώση του NLP στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της προώθησης της καινοτομίας και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στο χώρο μας. Ελπίζω ότι συμφωνούμε όλοι φυσικά ότι οι ανθρώπινες δεξιότητες και η αποτελεσματική επικοινωνία δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμες στον ταχύως εξελισσόμενο κόσμο μας, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Η ικανότητα λοιπόν επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και κατανόησης των ανθρώπων γύρω μας, είτε είναι δικά μας πρόσωπα, είτε είναι συνεργάτες, είτε πελάτες μας, είναι αυτό που μας βοηθά να έχουμε υγιείς προσωπικές σχέσεις και μας ξεχωρίζει και ως επαγγελματίες. Καθώς λοιπόν εσείς οι νέοι απόφοιτοι του προγράμματος θα χρησιμοποιήσετε πλέον αυτές τις νέες γνώσεις σας και στους δύο αυτούς στίβους, δηλαδή και στον προσωπικό και στον επαγγελματικό, σας προτρέπω να θυμηθείτε ότι δεν είναι μόνο η γνώση που έχετε αποκτήσει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα την εφαρμόσετε, που θα καθορίσει πραγματικά την επιτυχία σας. Και συχνά λέω στους φοιτητές μου ότι η ολοκλήρωση έργων όπως η λήψη ενός πτυχίου ή μιας πιστοποίησης σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό που παρακολουθήσατε, δεν είναι απλώς ακαδημαϊκές ασκήσεις, αλλά είναι δεξιότητες ζωής. Και υποδηλώνουν την ικανότητά μας, σας, να οραματίζεστε ένα στόχο, να σχεδιάζετε την επίτευξή του και να επιμένετε μέχρι αυτός να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να αφήσετε αυτό το σπουδαίο στόχο που επιτύχατε να αποτελεί απόδειξη της αποφασιστικότητάς σας, πιστεύω, και της ανθεκτικότητάς σας. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Αλεξάνδρα για την ανεκτήμητη βέβαια συνεργασία στις όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ανέλαβα και εγώ το μάθημα, αλλά και για όλες τις δράσεις που κάνουμε και σε ιδιωτικό επίπεδο αλλά και σε ακαδημαϊκό. Σίγουρα θα κατεβάσουμε και ένα πρόγραμμα όσον ούπο για περαιτέρω δράσεις μαζί, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε πετύχει, πιστεύω, ορόσημα που ανυπομονώ να εξακολουθήσουν να εξελίσσονται και να αποτελούν ορόσημο φυσικά αριστείας μαζί με όλη την ομάδα της Αλεξάνδρας.
Τώρα για εσάς τους απόφοιτους, εύχομαι τα επιτεύγματά σας σήμερα να είναι το θεμέλιο για ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα αύριο. Εύχομαι συγχαρητήρια και σε όλους σας φυσικά να έχετε συνεχή επιτυχία στις προσωπικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές σας προσπάθειες. Θα ήθελα να θυμηθείτε ότι η επιτυχία σας σήμερα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι καταλύτης για αλλαγή και πρόοδο. Επίσης, συνθεείς άρξαστε παντός έργου, που έλεγε και ο θείος Σωκράτης, ζητήστε άνωθεν την καθοδήγηση για τα επόμενα βήματά σας. Σας ευχαριστώ.